Η ανθεληνική προπαγάνδα στην Αλβανία καλά κρατεί και όχι μόνο στα βιβλία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σάλλος προκλήθηκε σε τηλεοπτική εκπομπή με υψηλή τηλεθέαση όταν ιστορικός προσπάθησε να αποδείξει ότι ακόμη και ο Έλληνας Πρωθυπουργός είναι Αλβανός. Ο Τάκης Φυρής έχει το αποκλειστικό ρεπορτάζ. Στις κερκίδες του κοινού, φοιτητές ιστορίας. Ενδιαφέρον το θέμα της εκπομπής 360 μοίρες, η βαλκανιοποίηση των Βαλκανίων. Και στην κουβέντα τόλμησε ομογενής να ισχυριστεί ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι η ατμομηχανή για την επίλυση προβλημάτων που μαστίζουν τα Βαλκάνια. Ποια Ελλάδα? Δεν υπάρχουν Έλληνες. Όλοι είναι Αλβανοί που ντρέπονται να το πούνε. Αλβανοί όπως ο μοντέρνος Έλληνας Πρωθυπουργός που έχει παγιδευτεί όμως την παλαιοπολιτική. Τάδε εφ' ιστορικός που εξιστορούσε τα ανιστόρητα. Ku e ke cilësuar vetë si pas si në origjinë në Albani. Po, ekshin marrë gjitha mediat. Në fakt, unë pash prita dy ditë, po nga ardha, qa më shëralisht fatikisht. Unë e kam thënë që Greqia nuk ka popullësi greke në kuptimin që thotë Greqia, sepse popullësia e Greqisë në momentin që Greqia u bështet, të qindë ata që luftuan ishin të qindë arvanit, të tërë me fustanella, të tërë shqiptarë vajtë një vunë mbretit kurorun, aty nuk ishte një grek mes atyre, ata ishin shqiptarë ortodoks. Dhe kjo është mëse e qartë dhe për historianët e vetë Greqisë. Me thënë të vërtetë. Mos po e teprojmë pak me këtë se mos. Sepse... Θα χαλάσουμε το κέφι της Ελλάδας αν βγει πραγματικό βιβλίο ιστορίας, είπε η ιστορικός στην εκπομπή που τις προάλλες είχε προκαλέσει προβλήματα ακόμα και στη χώρα της όταν ισχυρίστηκε ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός είναι Αλβανός αφού στην Ελλάδα ελληνισμός δεν υπάρχει. Ξεσηκωμό στο πάνελ για την ανιστόρητη. Η προπαγάνδα όμως περί Αλβανών τσάμιδων με καταγωγή από τη Θήβα έπαιρνε ρίζες με βάση το δόγμα της Μεγάλης Αλβανίας. Τούρκοι, πώς λουφτώνει η Γρέκη? Κούρε έρνουν Τούρκοι, κάνουν φούτε του Σιτάρου. Ναι, ναι, με τέτοιον, πώς λουφτώνει η Γρέκη? Δεν του Σιτάρου. Μου δεν μπορεί να μτζίρει η Γρέκα του Μπρόντα. Μου δουα τα δει, μτζίρει η Γρέκη, την ημία τέτοιον. Δεν είμαι Αυτά τα περί τσαμουριάς μέχρι τη Λιβαδιά δεν είναι καινοφανή. Δείτε το βιβλίο γεωγραφίας για τους Αλβανούς μαθητές. Σελίδα 4 με τα σύνορα της καρδιάς μας. Αλβανία που τη βίασε η Σερβία, το Μαυροβούνιο και η Ελλάδα. Γιατί αν υπήρχε διεθνές δίκαιο, κατά πως θα έλεγε και η πανελίστρια ιστορικός, η Αλβανία θα έφτανε μέχρι και την Άρτα.